Βήματα για πολίτες πιο ασφαλείς και υγιείς στην Ευρώπη τιτλοφορείται το θέμα που υλοποιείται αυτές τις ημέρες στο πλαίσιο του προγράμματος Comenius με την πολυμερή σύμπραξη 11 σχολείων από 11 διαφορετικές χώρες. Σήμερα Πέμπτη πραγματοποιήθηκε για παράδειγμα στο σχολείο ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία σχετικά με θέματα ασφάλειας στην ΚΟ και γενικότερα στην Ελλάδα, ενώ έγινε και παρουσίαση από φιλοξενούμενους μαθητές αντίστοιχων θεμάτων ασφαλείας στις χώρες τους. Εκείνο βέβαια που τράβηξε το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν η πραγματοποίηση των εργαστηρίων αυτοάμυνας και πρώτων βοηθειών. Όταν θα βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, θα το χρησιμοποιήσει. Το χτυπά πολύ δυνατά εδώ. Είναι τέλο αυτό. Δεν θα ξαναπροχωρήσει ποτέ στη ζωή του. Δυστυχώ. Γυρνά γρήγορα και χτυπά με το καλάμι σου. Πολύ δυνατά. Τελείωσε. Δεν θα ξαναπροχωρήσει. Άρα καλά είναι να μην τα ξέρετε. Ωραία, μαθαίνουμε το πιο εύκολο. Εδώ, περνάω το χέρι μου μέσα, βάζω το χέρι του, εδώ που αναπνέουμε, το πιέζουμε. Ξέρω, κάτσε κάτω, μη σηκώνεσαι. Λάβαμε μια πρόσκληση από το Διευθυντή του Σχολείου, τον κύριο Χλαπάνη, για να δείξουμε στα παιδιά αυτοάμυνες και κάποιες ασκήσεις αυτοάμυνες, αν χρειαστεί κάτι στον δρόμο να μπορούν να τα απεξέλθουν. Με μεγάλη μου χαρά ήρθαμε εδώ για να δείξουμε στα παιδιά που είναι από το εξωτερικό, που είναι ανταλλαγή μαθητών από διάφορα σχολεία της Ευρώπης, για να δείξουν κάποιες αυτοάμυνες στα παιδιά. Είναι εύκολες πρακτικές που μπορεί να τις κάνει κάποιος που δεν είναι μοιημένος αυτό, που δεν έχει ξανακάνει? Αυτό προσπαθούμε να είναι εύκολα και να μπορούν τα παιδιά να το καταλάβουν όταν είναι σε μια δύσκολη φάση, σε μια δύσκολη στιγμή στον δρόμο, να μπορούν να τα απεξέλθουν στην κατάσταση. Υπάρχει κίνδυνος όμως για τους ίδιους όταν πάνε να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πρακτικές, αν δεν είναι καλά έτσι γνώστες, σωστοί? Πάντα χρειάζεται εξάσκηση και πολλή εμπειρία για να μπορεί να καταφέρει στον δρόμο, αλλά νομίζω ότι αυτό θα τους βοηθήσει να μην έχουν πρόβλημα στον δρόμο. Παιδιά, θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνονται αυτές οι ασκήσεις και γενικότερα το πρόγραμμα έτσι όπως εξελίσσεται μέχρι τώρα. Εντάξει, εμείς τα έχουμε ξαναμάθει, τα ξέρουμε. Αλλά είναι κάποια βασικά πράγματα που χρειάζονται σε όλους. Πρέπει να βοηθήσουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Ήρθαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Μάθανε κάποια βασικά πράγματα. Και από εκεί και πέρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάτι στο δράμα του CV. Κύριε Μαλλιόπουλε, γιατί επιλέξατε αυτό το κομμάτι σήμερα? Είναι πολύ καλό κομμάτι γιατί ο Χριστός τους δείχνει ορισμένες ασκήσεις, έτσι, οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους που θα κινδυνεύουν. Μπορεί κάτι από αυτό να τους βοηθήσει να σωθεί η ζωή τους. Η αυτοάμυνα στο σύγχρονο τρόπο ζωής είναι ένα κλειδί, είναι απαραίτητη, μια θα έλεγα, είναι απαραίτητη. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν κάτι. Έτσι πως έχει η καθημερινότητά μας, έτσι πως είναι, ας πούμε. Συζητώντας με τα παιδιά, τα υπόλοιπα, αλλά και με τους συναδέλφους σας, τι σας λένε? Υπάρχει αυτή η ανάγκη και στο εξωτερικό? Παντού υπάρχει αυτή η ανάγκη. Τώρα με την ανταλλαγή πληθυσμών και με όλα αυτά που γίνονται και που συμβαίνουν κάθε μέρα γύρω μας και τα βλέπουμε, σίγουρα πρέπει να μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας όταν κινδυνεύουμε. Και ειδικά και οι έφηβοι που κινούνται τώρα μόνοι τους σε αρκετές δραστηριότητες και εκτός σχολείου. Εννοείται. Άρα πρέπει να είναι ασφαλής. Είναι απαραίτητο για μένα. Είναι απαραίτητο. Κλείνουμε τη μύτη, εφαρμόζουμε τα χείλια μας με τα χείλια του και ήπια έκταση. Βοήθεια, βοήθεια! Σήμερα μας κάλεσε ο Διευθυντής του Σχολείου, ο κ. Χλαπάνης, για να δείξουμε κάποιες βασικές πρώτες βοήθειες. Θα τους δείξουμε το πρωτόκολλο της βασικής υποστήριξης ζωής, το BLS δηλαδή το λεγόμενο. Είναι ήδη ο συνάδελφος μέσα τους δείχνει κάποια πράγματα, το πώς μπορούμε να χειριστούμε όταν πέφτει κάποιος κάτω, τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε κτλ.
Αν μας μείνει και χρόνο, ίσως δείξουμε και λίγο επικοινωνίες με ασυρμάτους. Είναι εύκολα αυτά να μεταδοθούν σε παιδιά που είναι έφηβοι και δεν έχουν άλλες γνώσεις, είναι αρχάριοι πάνω στο αντικείμενο? Το αντικείμενο συγκεκριμένο που δείχνουμε τώρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουν κανονικά όλοι οι πολίτες. Είναι θεωρητικά, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και στην πράξη, αν εξασκηθούν, πιστεύω ότι θα είναι εφικτό να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Απευθύνεστε σε μαθητές από 11 χώρες. Είναι κατανοητές το πώς λειτουργούν αυτές οι πρακτικές σε όλες τις χώρες ή υπάρχουν διαφοροποιήσεις? Το πρωτόκολλο είναι ευρωπαϊκό. Είναι για όλη την Ευρώπη το ίδιο. Δεν έχει κάποιες αλλαγές. Οπότε δεν μπορούν να υπάρξουν και παρεμηνίες.